πώς θα γίνει αυτά που λέμε σε κάθε εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι, πώς θα γίνει αυτά τα φτωχά λόγια να πέφτουν στην καρδιά μας σαν σπόρος σε γη αγαθή. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Θα ήθελα αυτή η ώρα που κάθεστε και ακούτε, θα ήθελα αυτή η ώρα που κάθομαι και εγώ και λέω αυτά τα φτωχά, να μην πηγαίνει χαμένη. Να μην είναι ώρα απλώς που περνάμε ευχάριστα, αλλά να είναι μια ώρα που γίνονται μέσα στην καρδιά μας ζυμώσεις, που προβληματιζόμαστε, που σκεφτόμαστε, που καθρεφτιζόμαστε, που αποφασίζουμε, που παίρνουμε αποφάσεις. Πολύ ωραία να ακούς κάτι και να παίρνεις μια απόφαση για κάτι στη ζωή σου. Να λες, άκουσα αυτό και μου έμεινε κάτι. Και μου έμεινε και πήρα και μια απόφαση να κάνω αυτό και αυτό. Ή να κάνω μόνο αυτό. Έστω ένα πράγμα. Να αλλάξω έστω ένα πράγμα. Αυτό είναι η αποτελεσματικότητα του λόγου. Των λόγων του Χριστού, των λόγων της Εκκλησίας. Δεν είναι απλώς για να τέρπουν, να ευχαριστούν τα αυτιά μας. Είναι για να προβληματίζουν τη ζωή μας, να κάνουν τα σωθικά μας, τον μέσα μας κόσμο, να αναταράζεται μερικές φορές, να προβληματίζεται, να ζούμε μέσα μας μια κατάσταση φουρτουνιασμένη για να έρθει μετά η γαλήνη και η ηρεμία. Μερικές φορές πρέπει και να νιώσεις τη φουρτούνα μέσα στην καρδιά σου και μετά θα έρθει η γαλήνη, μετά θα ανατείλει ο ήλιος και θα γαλινέψεις. Μπορεί πρώτα να νιώσεις μια συννεφιά, μια μελαγχολία, μια άσχημη κατάσταση. Μπορεί να τρέξουν δάκρυα από τα μάτια σου. Μπορεί να λυπηθείς. Μπορεί να στεναχωρηθείς από κάτι που θα ακούσεις. Και μετά αυτή η στεναχώρια θα οδηγήσει στην αλλαγή της ζωής, στην απόφαση, στη μετάνοια, στη διόρθωση και στη χαρά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, προσωπικά, αν σας στεναχωρώ μερικές φορές. Χαίρομαι πάρα πολύ αν αυτά που σας λέω μερικές φορές σας κάνουν και κλαίτε. Και σας κάνουν και κλαίτε όχι από συναισθηματισμό απλώς και από ευαισθησία ψυχική, αλλά κλαίτε και τι λέτε, δεν πάω καλά, δεν είμαι καλός. Και λέει, τι σε στην ο εφραίνων με, μου δίνετε, λέει, μεγάλη φροσύνη όταν σας βλέπω και είστε στεναχωρημένοι έτσι. Από τέτοιου είδους στεναχώρια, αυτή είναι η καλή στεναχώρια. Η στεναχώρια που έρχεται όταν κάποιος σου επισημαίνει ένα λάθος, όταν κάποιος σου δείχνει κάτι και καθρεφτίζεσαι και διορθώνεσαι, είναι πολύ καλό σημάδι υγείας, δική σου υγείας. Είναι σημάδι μετανοίας, σημάδι ειλικρινίας, τιμιότητος, ευθύτητας. Πάντως μην ανησυχείτε, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση να σας κάνω να κλαίτε, ούτε να σας κάνω να μετανιώνετε και να στεναχωριόσαστε. Εμείς απλώς τώρα εδώ παραμιλάμε, πώς έχετε καταλάβει, λέμε διάφορα πράγματα. Απλώς κάποιος ο Θεός τους βάζει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, κάποιος άλλος τους βάζει μπροστά σε ένα σπίτι, μέσα στην οικογένειά του, μέσα στα παιδιά του, για να τα πει και να τα πει με το παράδειγμά του και με το στόμα του. Άλλος τους παίρνει ο Θεός άλλους και τους βάζει σε ένα κελάκι, σε ένα μοναστήρι, σε μια σπηλιά, σε μια αδελφότητα, σε μια ησυχία και τους λέει, εσύ μη μιλάς, προσευχή σου, μάθε να σιωπάς και πάλι βοηθάς. Και ο καθένας τελικά μέσα στην εκκλησία έχει το δρόμο του, τον τρόπο του, το διακόνημά του, τη λειτουργία του. Και είναι πολύ ωραίο αυτό ότι είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και δεν υπάρχει κάτι πολύτιμο και κάτι μη πολύτιμο. Όλοι έχουμε την αξία μας, όλοι είμαστε πολύ χρήσιμοι και αναντικατάστατοι και πολύ μοναδικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μοιράζεστε μαζί μου τις σκέψεις σας. Μοιράζεστε μαζί μου τα βιώματά σας, μοιράζεστε μαζί μου τα προβλήματά σας, την αγωνία σας, τη χαρά και τη λύπη σας και είμαι κι εγώ μέσα στην δική σας συντροφιά και με νιώθετε δικό σας άνθρωπο και εγώ σας νιώθω δικούς μου ανθρώπους, άλλο που δεν μπορώ να το δείξω και να το εκδηλώσω αυτό σε όλους και όπως θα το ήθελα. Και αυτό που προλαβαίνουμε να κάνουμε είναι να ακούμε και να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε αυτά που γράφετε σε αυτή την εκπομπή και να τα κάνουμε προσευχή. Και κάθε email να γίνεται ένας κόμπος στο κομποσκήνι και να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την ψυχή αυτή που βασανίζεται, δώσε μια λύση στο πρόβλημα αυτού του παιδιού, αυτής της φοιτήτριας, αυτού του νέου, αυτής της κυρίας, για τα εγγόνια της, για τα παιδιά της, αυτού που ψάχνει για δουλειά, του άλλου που έχει χωρίσει, του άλλου που έχει αρρωστήσει, του άλλου που ετοιμάζεται να πάει να κάνει μια σοβαρή επέμβαση, ο άλλος που φεύγει ταξίδι στο εξωτερικό και δεν ξέρει πόσο θα καθυστερήσει, ο άλλος που έχει λογισμούς και προβληματίζεται αν θα αντέξει την πνευματική ζωή και δεν θα αμαρτήσει. Όλοι έχουν κάτι, ο καθένας έχει τα δικά του και είμαστε όλοι βασανισμένοι και πονεμένοι και υπάρχει και αυτή η μικρή παρέα που κάνουμε
Χαίρομαι που η εκπομπή που είχαμε κάνει κάποτε για τις, για το κατά πόσο πρέπει να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας μερικές φορές ή όχι, κατά πόσο πρέπει το κρασί μας να είναι νοθευμένο ή αναλύωτο, ανόθευτο, προβληματιστήκατε θετικά και γίνανε μέσα στην καρδιά σας ωραίες ζυμώσεις και σκεφτήκατε μερικά πράγματα που μοιραστήκατε και μαζί μου και μου δίνετε αφορμή από αυτά να συνεχίσουμε και σήμερα να πούμε μερικές απλές σκέψεις. Πόσο είχαμε πει βάζουμε νερό στο κρασί μας μερικές φορές. Και μια άλλη φράση που λένε μερικοί, νερό στο κρασί μου, θα πει και κάνω και λίγο τα στραβά μάτια. Εντάξει, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, μην είσαι τόσο αυστηρός. Και είπαμε ότι κάπου χρειάζεται, αλλού δεν χρειάζεται. Αλλού απαιτείται να είμαστε πολύ αυστηροί και απόλυτοι. Και αλλού πρέπει να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί και επίκεις. Εντάξει. Παράδειγμα, σου είπε το παιδί σου θα γυρίσει 12.30 ώρα και γύρισε 1 και 4. Εντάξει. Άμα δεν βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου και αρχίσει τώρα ένα καυγά τρικούβερτος μέσα στη νύχτα και τσακώνεστε και φωνάζετε και ταραχτεί το νευρικό σου σύστημα, ούτε και θα κοιμηθείς, ούτε αυτό θα κοιμηθεί ήρεμα, ούτε προσευχή θα κάνεις, ούτε. Αυτό δηλαδή. Αλλού χρειάζεται λίγο νερό στο κρασί σου. Λίγη επίκεια, λίγη χαλάρωση. Αυτό, κάνε λίγο τα στραβά μάτια. Ο πατήρ Παΐσιος το έλεγε αυτό, πούλα και λίγη τρέλα. Κάνε και λίγο ότι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι, μην τα πιάνεις κιόλα ότι είσαι λαγωνικό και όλα τα κατάλαβες. Μυρίζεις ρούχα, τσιγάρα, αντιλαμβάνεσαι, πιάνεις εδώ κρυμμένα πράγματα στο μάτι, πού πήγε εκείνο, πού ήσουν, τι έκανε, σε είδα. Άμα πας με αυτή την νοοτροπία, με αυτή τη λογική, με αυτό το ανώθευτο ήθος αυστηρότητος και, πώς να το πω, σκληρότητος, έτσι δεν είναι, σκληρότητα δεν είναι αυτό. Μην είμαστε έτσι. Και μερικές φορές, μερικοί γονείς είναι λίγο αυστηροί, παραπάνω από το κανονικό, ενώ και οι ίδιοι άμα σκεφτούν τα δικά τους τα νεανικά χρόνια και το πώς ζήσαν και το πώς σκεφτήκανε, το πώς φερθήκανε και τώρα μερικές φορές πώς σκέφτονται κατά βάθος, δεν είναι και αυτοί τόσο αυστηροί στη ζωή τους, στην προσωπική. Είναι όμως αυτό το μυστικό που το δυστυχώς όλοι το παθαίνουμε, είμαστε στους άλλους πολύ αυστηροί και στον εαυτό μας πολύ επίοικοι και χαλαροί. Δικαιολογούμε πολύ τον εαυτό μας και λέμε εντάξει ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα, έτσι. Έφαγα λίγο τυράκι και τι έγινε τώρα, λίγο τυρί μου ξέφυγε. Ξέχασα ότι νηστεύαμε, παρασύρθηκα, μια σταλιά ήτανε. Στον άλλον, άμα δούμε όμως κάτι αμέσως εκεί, να τον κρίνουμε, να τον ανώθευτη να είμαστε εκεί πέρα. Ακρεφνής, ορθόδοξη. Αυτό δεν είναι ορθοδοξία. Αυτό δεν είναι ορθοδοξία. Αυτό μάλλον μοιάζει με τον παπισμό. Παπισμός, το αλάθητο του Πάπα. Η ορθοδοξία είναι ο χώρος της αλήθειας του Χριστού, στον οποίο στεγάζονται και παρηγορούνται και βρίσκουν κουράγιο και καταφύγιο όλοι οι πονεμένοι του κόσμου, αμαρτωλοί άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι, που αγωνίζονται να πλησιάσουν την αλήθεια, την οποία τη ζούμε συνολικά, ως σώμα Χριστού. Κανένας μόνος του δεν είναι η απόλυτη αλήθεια, ο απόλυτα σωστός, ένας άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι το σώμα του Χριστού. Μόνο το σώμα του Χριστού. Ως σύνολο είμαστε αληθινοί και σωστοί. Ατομικά ο καθένας κάνει πολλά λάθη. Αυτό να το καταλάβουμε. Να είμαστε επίοικοι, να γίνουμε σαν τον Χριστό που ήταν λέει διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Όλη νύχτα έκανε προσευχή, αλλά πριν πάει να κάνει προσευχή πήγαινε και με τους άλλους και έκανε παρέα και με αυτούς και τους αγαπούσε και τους μιλούσε και παρεξηγήθηκε στη ζωή του και τον είπαν μερικοί χαλαρό, επίοικοι, άνετο, επικίνδυνα άνετο, γιατί είσαι τόσο φιλικός με τους αμαρτωλούς. Και ο Κύριος ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του. Ξεχνάγε να φάει. Δεν έτρωγε ο ίδιος πόσες φορές, ασκητικός. Ακούμπαγε λέει το πρόσωπό του στην κήκη και έκανε προσευχή ολονύκτια. Αυστηρότητα, αλλά στους άλλους, αγάπη. Επίοικια, συγκατάβαση, προσαρμοστικότητα. Θέλω να σε αλλάξω. Θέλω να σε βοηθήσω. Θέλω να σου δείξω το άλλο πρόσωπο του Θεού. Το πρόσωπο της αγάπης. Το πρόσωπο του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, που είναι όμως Θεός αγάπης, επίοικιας και καλοσύνης. Αυτό μας έδειξε ο Χριστός μας. Και σου είχα πει και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, είναι απορίας άξιων. Πώς ο Χριστός που ήταν τόσο άνετος και φιλικός στους ανθρώπους, έκανε μέσα στην καρδιά τους τέτοιες αλλοιώσεις. Τους έκανε να αλλάζουν. Πώς αυτή η αμαρτωλή γυναίκα άλλαξε μπροστά στον Χριστό. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Και τον κατηγόρησαν μάλιστα και είπε ότι αν ήταν λέει Άγιος και προφήτης, θα ήξερε τώρα αυτή τη αμαρτωλή που είναι. Θα το ήξερε. Θα τον φώντιζε ο Θεός να καταλάβει. Και λέει ο Χριστός, μα το ξέρω. Πώς το ξέρεις και κάνεις παρέα μαζί της. Τόσο νερό στο κρασί σου βάζεις. Και λέει, δεν βάζω νερό στο κρασί της αγάπης μου.
ούτε στο κρασί της αλήθειας μου. Βάζω νερό στο κρασί της προσέγγισης. Δηλαδή τι θέλετε να κάνω τώρα? Να πάρω ένα μαστίγιο, να φωνάζω, να πάρω πέτρες και να τις πετάξω το λίθο του αναθέματος? Ωραία, κάντε το εσείς. Κάντε το εσείς, είπε σε άλλη περίπτωση. Ο αναμάρτητος Σιμών πρώτος των λίθων βαλέτο. Ωραία, πετάξτε εσείς τις πέτρες. Αν έχετε μάθει έτσι να προσεγγίζετε τους ανθρώπους, αν νομίζεις ότι ακρεφνής, τυπικός, αυστηρός άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει να πετάει πέτρες, όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Κάντε εσύ. Κάντε το λοιπόν. Και δεν το κάνει κανείς. Θυμάστε, κανείς δεν πέταξε το λίθο του αναθέματος. Ούτε ο Κύριος το έκανε. Αγάπη, θα πει όπως είχαμε πει την άλλη φορά, ζω μέσα μου κάτι αυστηρό, ζω την ακρίβεια, χωρίς υποχωρήσεις μέσα μου, αλλά κατεβαίνω στο δικό σου επίπεδο. Να το νέρωμα. Εδώ νερώνω το κρασί μου. Το μόνο που νερώνω το κρασί μου, στο μόνο σημείο που το νερώνω το κρασί μου είναι αυτό. Κατεβαίνω λίγο στο επίπεδο, το δικό σου. Εγώ ποιος? Ο αξιοπρεπής, ο ανώτερος, ο σπουδαίος. Και φαινομενικά γίνομαι σαν και εσένα. Και σκοπός μου που κατεβαίνω δεν είναι να βουλιάξω μαζί σου, γιατί άμα βουλιάξουμε και δύο δεν σε βοηθάω. Δεν σε βοηθάω. Το θέμα είναι να σε βγάλω από εκεί που βρίσκεσαι. Θα έρθω για να σε βγάλω. Θα έρθω εκεί που είσαι, να σε νιώσω, να σε καταλάβω, αλλά να βγεις από το τέλμα για να ανασάνεις. Θα λερώσω τα χέρια μου λίγο, αλλά όχι την καρδιά μου. Την καρδιά μου δεν θα την λερώσω. Τα χέρια μου θα τα λερώσω, γιατί άμα κάνω παρέα με κάποια άτομα που θα ακούσω κάτι και λοιπά και θα μπλέξω σε ιστορίες που δεν είναι πολύ καθαρές, λερώνω τα χέρια μου, αλλά όχι την καρδιά μου. Ο Θεός δεν με αφήνει. Θα βγω από το βόλεμά μου, αλλά όχι από το χώρο της αλήθειας. Από εκεί δεν θα βγω, θα είμαι στην αλήθεια. Και είναι δύσκολο αυτό να το κάνει κανείς. Είναι δύσκολο. Και ο άλλος, αν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, αλλάζει. Αλλοιώνεται. Τη σπάσει γέγονα τα πάντα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να τεινάσεις Χριστόν σώσω. Για να σώσω κάποιους ανθρώπους, να τους πάω στο Χριστό. Και γίνομαι, λέει, σαν τον Ιουδαίο. Όταν κάνω παρέα με Ιουδαίους, γίνομαι σαν τον Ιουδαίο. Μπαίνω στο δικό του κλίμα, στην δική του ατμόσφαιρα, του μιλάω στη γλώσσα του. Αυτό, μίλα τη γλώσσα του άλλου. Να καταλάβει όλος ότι τον καταλαβαίνεις, ότι τον νιώθεις. Αυτό θα πει νερώνω λίγο το κρασί μου. Καταλαβαίνεις? Και μετά αρχίζει ο άλλος και σε εμπιστεύεται. Αρχίζει και σου ανοίγεται. Και εσύ στο δωμάτιό σου να είσαι αυστηρός. Να είσαι απόλυτος. Να είσαι αγωνιστής. Να είσαι ήρωας, ασκητικός. Στους άλλους όμως να είσαι άνετος. Στο κελί σου μπορεί να κλείσει τις αμαρτίες σου. Όταν είσαι με τους άλλους όμως θα χαμογελάσεις. Όταν είσαι με τους άλλους θα μεταδώσεις χαρά, ευτυχία, πνευματική εφορία και εφροσύνη και ευεξία. Σαν τον ασκητή εκείνον ο οποίος στο κελί του μόνο νερό έπινε. Μόνο νερό. Είχε, λέει, μια στέρνα απ' έξω, έπεφτε το νερό της βροχής και έπινε μόνο νεράκι, τίποτα άλλο. Όταν όμως πήγαινε με τους άλλους πατέρες και θέλουν να του δώσουν να πιει κρασί, αυτός δεν ήθελε, δεν έπινε κρασί. Μόνο νερό ήθελε να πίνει. Για άσκηση. Όταν όμως ήταν με τους άλλους και του λέγανε πιες λίγο κρασί, έβαζε λίγο νερό στο κρασί του και έπινε κρασί. Χαλάρωνε. Σε θέματα που μπορούσε. Αλλά τι έκανε μετά? Έλεγε, όσα ποτήρια κρασί θα πιω τώρα εδώ με την παρέα των πατέρων, όταν πάω στο κελί μου, τόσες μέρες θα κάτσω χωρίς καθόλου νερό. Αν πιω ένα ποτήρι νερό, κρασί, θα μείνω μια μέρα χωρίς καθόλου, ούτε νερό την άλλη μέρα. Από άσκηση, από αγώνα. Για να έρθω, λέει, πάλι στα ίσα μου. Να κάνω τον αγώνα. Και κάποιος το ήξερε αυτό. Και όταν του δίνανε πολύ κρασί και έπινε ένα-δύο ποτηράκια και πήγαινε να του δώσουν κι άλλο, έλεγε αυτός, μην του δίνετε άλλο. Μην του δίνετε, υπάρχει λόγος, μην του δίνετε άλλο. Γιατί ήξερε ότι είναι αυστηρός στον εαυτό του. Αλλά τώρα με τους άλλους δεν παριστάνει κάποιον. Βάζει λίγο νερό στο κρασί του. Αυτή η άνεση που δείχνεις ότι ο Χριστός δεν σε κάνει άνθρωπο μονοκόμματο, παράξενο, περίεργο, αλλά σε κάνει πολύ φιλικό, προσιτό, επίκη. Να μην λένε οι άλλοι για μένα το χριστιανό, για σένα, ότι πώς είναι έτσι αυτός. Δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Δεν καταλαβαίνει την εποχή μας. Δεν ζεις στο εδώ και τώρα. Να ζεις στο εδώ και τώρα. Όχι όμως την αμαρτία του εδώ και τώρα, αλλά να μπορείς και να προσεγγίσεις κάποιον άνθρωπο της εποχής σου. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο? Μου κάνει εντύπωση πάλι που λέει ο Άγιος Ποιμένας στο γεροντικό, πάλι που σας είπα. Το κοιτάξατε καθόλου το γεροντικό? Το βρήκες? Μερικοί δεν έχετε και χρόνο ούτε να πάτε στο βιβλιοπωλείο, ούτε να αγοράσετε τίποτα, ούτε να βρείτε. Παραγγείλτε τα από το ίντερνετ, όσοι ασχολείστε. Τι να πω, υπάρχουν και τα καλάθια που λέει του βιβλιοπωλείου, παραγγέλνεις και στα φέρνουν σπίτι σου. Λοιπόν, στο γεροντικό λέει ότι ο Αββάς Ποιμένας, αν θυμάμαι καλά, έκανε προσευχή όλη νύχτα.
Και ήταν πολύ αυστηρός στον εαυτό του. Έκανε προσευχή, σήκωνε τα χέρια του, λέει, ψηλά και δεν καθόταν καθόλου να κουμπίσει κάπου. Ήταν ακίνητος όλη νύχτα, ε. Όλη νύχτα. Και τα χέρια του ήταν ψηλά. Και κάποιος μια φορά, λέει, είχε δει τα δάχτυλά του να προεκτείνονται σαν φλόγες. Να βγάζει φλόγες, λέει. Και έβλεπε 10 φλόγες στα χέρια του, όλα. Όρθιος στην προσευχή. Ακίνητος. Πού? Στο κελί του. Ασκητικός, αυστηρός, ανώθευτο το κρασί της άσκησής του στην προσωπική του ζωή. Μπορούσε, ήθελε, άντεχε, το έκανε. Στους άλλους όμως δεν ήταν έτσι. Όταν στην εκκλησία μια φορά καθόταν δίπλα και ήταν ένας άλλος ασκητής και τον είχε πάρει λίγο ύπνο στον άλλον, ο αβάς ποιμένας του βάλε το κεφάλι του στον ώμο του για να κουμπίσει ο νησταγμένος. Και του λέει ο άλλος, δώσ' του μια να ξυπνήσει, πάτρε, ξύπνα το, λέει. Όχι, βρε, άστο, λέει, τον άνθρωπο. Έχει κουραστεί, άστο να κοιμηθεί λίγο. Μα μέσα στην εκκλησία να κοιμάται. Μα είναι πολύ κουρασμένος ο καημένος. Θα κάνουμε εμείς προσευχή και για αυτόν. Θα προσευχηθούμε και για αυτόν. Τι ωραίο πράγμα, ε. Να μην θέλει να βλέπει τον άλλο να βασανίζεται έτσι. Ξύπνα. Μα εντάξει, αλλά εγώ είμαι πτώμα. Αυτή η αγάπη. Και να πεις ότι το είπε κανένας χαλαρός. Δεν το είπε Γιατί καμιά φορά το παθαίνουμε αυτό. Είμαστε χαλαροί στη ζωή τη δική μας, μετά χαλαρώνουμε και στους άλλους. Ήταν μια φορά ένας παππούλης, ένας ιερέας που έπινε λίγο και μεθούσε καμιά φορά, λέει. Το διάβασα σε μια ιστορία, δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Εγώ δεν έχω δει τέτοιο ιερέα, αλλά λέω ότι κάτι το διάβασα. Και πήγαινε ένας και το εξομολογιόταν ότι έπινε. Και του έλεγε ο ιερέας αυτός, κάπου, δεν πειράζει, γιατί έπινε και ο ίδιος. Αυτό δεν είναι του Αγίου, του αβάπημένα, η τακτική που σας είπα πριν. Δεν εννοώ αυτό. Αυτός έβαζε όντως νερό στο κρασί του. Ένοχο. Νέρωμα. Υπάρχει και επενετό νέρωμα του κρασιού που σε επενεί ο Χριστός και σου λέει μπράβο. Έξυπνα φέρθηκες. Φωτισμένα φέρθηκες. Σαν και εμένα φέρθηκες, παιδί μου. Αυτό έκανε ο αβάς ποιμένας. Και μετά, λέει, όταν τον πήρε ο ύπνος στον ασκητή, ξέρεις τι έκανε ο αβάς ποιμένας. Του πήρε το σώμα και το βάλε πάνω στα γόνατά του. Και όπως καθόταν ο αβάς ποιμένας και προσευχόταν στο στασίδι του, ο άλλος ακουμπούσε πάνω στα γόνατα του αβά ποιμένα και κοιμόταν μέσα στην εκκλησία. Τι ωραίος ασκητής. Ένας φίλος μου στο Άγιο Όρος, ιερομόναχος, τους λέει αυτούς ασκήταρος. Ασκήταρος. Μεγάλος ασκητής, σε υπερθετικό βαθμό, αλλά στον εαυτό του. Στον εαυτό του ήταν ασκήταρος, που θα μου έλεγε ο φίλος μου στο Άγιο Όρος. Αλλά στους άλλους ήταν η καρδιά του, σαν την καρδιά της μάνας, που ξέρει πόσο αντέχει το κάθε παιδάκι, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε μια ψυχή, τα όρια του. Μην ξεπερνάς τα όρια του άλλου, εν ονόματι της πνευματικής αυστηρότητος. Άμα θες την αυστηρότητα, κάντε στον εαυτό σου. Κάντε στον εαυτό σου. Κάνε αγώνα εσύ όσο μπορείς. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές στον χώρο τον εκκλησιαστικό, νομίζω γεμίζουμε τους άλλους ανθρώπους μερικές φορές με ενοχές. Εν ονόματι αυτού του ανώθευτου κρασιού. Και λέμε στους άλλους, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι έτσι. Εκκλησία θα πει, όποιος πάει εκκλησία και δεν κάνει αυτό και αυτό και δεν κόβει αυτό το ελάττωμα και δεν διορθώνεται έτσι, συζείς, δεν έχεις παντρευτεί, δεν έχεις κάνει παιδί, έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο. Α, παρατηρήσεις, συνέχεια, αυστηρότητα. Ένα μαστίγιο νιώθουν μερικοί άνθρωποι διαρκώς. Να είναι πάνω από το κεφάλι τους, μέσα στην εκκλησία. Και του λες το άλλο, και δεν πας σε εκκλησία. Α, ξέρω, άμα πάω θα με μαλώσουν. Ξέρω, άμα πάω θα μου κάνουν παρατηρήσεις. Άμα πάω θα μου βάλουν επιτίμια. Άμα πάω. Και λέει κάποιος, γιατί είναι αυτή η εικόνα της εκκλησίας που δώσαμε? Είναι αυτή η εικόνα εκκλησιαστική? Αυτό το πνεύμα έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό μας άφησε ο Χριστός στη γη διαδόχους του, εμάς τους ιερείς, αλλά και σένα, και σένα, τον χριστιανό, τη χριστιανή, τον άνθρωπο της εποχής μας. Ο Χριστός έχει αφήσει μαθητή του για να δείχνει στο πρόσωπό του στον κόσμο όλο. Και τι πρόσωπο δείχνουμε? Τι πρόσωπο, λέει, μα δεν πρέπει να πούμε, λέει, τα πράγματα με το όνομά τους? Ναι, να τα πεις με το όνομά τους. Αλλά ο τρόπος σου να μην είναι έτσι αυστηρός και άκαμπτος. Και αν θες να είσαι αυστηρός, και αν θες το κρασί σου να είναι ανώθευτο, να είναι ανώθευτο στη δική σου τη ζωή. Ο Χριστός δεν ζήτησε να ποτίζουμε τους άλλους αναγκαστικά με αυτό το ανώθευτο κρασί. Αλλά τι ζήτησε? Το κρασί της αλήθειας του να το πιεις εσύ. Εσύ και εγώ. Όχι οι άλλοι. Το τι θα κάνουν οι άλλοι είναι δικό τους θέμα. Αν ο άλλος θέλει να πίνει νερό, κρασί, νοθευμένο ή μη νοθευμένο ή οτιδήποτε θέλει, είναι δικό του θέμα, είναι ελεύθερος. Εσύ έχεις μεθύσει από το κρασί του Χριστού? Εσύ έχεις αυτή την ακρίβεια στη ζωή σου? Ωραία αυτή η λέξη, ε? Ακρίβεια στη ζωή μου. Ακρίβεια.
αυστηρότητα. Στον άλλον δεν μου πέφτει λόγος να κάνω την κριτική. Στον άλλον δεν μου έχει δώσει κανείς την αρμοδιότητα να τον κρίνω, να του κάνω παρατηρήσεις, να τον μαλώνω ίσα ίσα. Μου έχει πει ο Χριστός, πρόσεχε πώς μεταδίδεις αυτά που λες στους άλλους. Πρόσεχε τι δίνεις στον άλλον. Τον τρόπο σου. Το ύφος σου. Τρομάζει ο κόσμος μερικές φορές. Στους άλλους είπε ο Χριστός να έχουμε λίγη επίοικια. Πόσες φορές λέει Κύριε να αμαρτήσει ο αδερφός μου σε μένα και να το συγχωρέσω. 7 φορές. Είναι αρκετές 7. Και λέει όχι 7, λέει ο Χριστός μόνο. Εγώ θα σου πω 70 φορές το 7. Δηλαδή πολλές φορές. Επίοικια. Εσύ και ένα μωρέ να πεις. Δηλαδή μια περιφρόνηση λέει ο Χριστός να δείξει στον άλλον. Πρόσεχε. Είσαι ένοχος για την κόλαση. Ένα βλέμμα σκληρό να δείξεις. Μια κακία, μια κουβέντα βαριά, κάτι απότομο να πεις, κάποιον να προσβάλλεις, να πληγώσεις κάποιον, πρόσεχε. Εσύ. Αλλά έχουμε μάθει πιο πολύ, ακούμε τα κηρύγματα, ακούμε ομιλίες, ακούμε αυτά από εδώ, διαβάζουμε και πάμε μετά και τα παίρνουμε αυτά όλα και τα πηγαίνουμε στους άλλους και κάνουμε παρατηρήσεις στους άλλους. Ενώ ο Κύριος για τους άλλους ζήτησε αυτό που είπαμε, επίοικια, συμπάθεια, συγχώρεση, αγάπη. Αυτό είναι. Μακροθυμία. Τι ωραίες λέξεις, αγάπη, μακροθυμία. Ώστε μετά όταν σε βλέπουν έτσι, τόσο καλό, να πάρουν οι άλλοι μια μυρωδιά, μια υποψία αυτού του άκρα του μεθυστικού ίνου, τον οποίο εσύ πίνεις. Να σε δούνε μεθυσμένο και να πούνε πώς είσαι έτσι, γιατί είσαι έτσι, γιατί με τραβάει η παρουσία σου, γιατί θέλω να σου μιλήσω, σε σένα θέλω να μιλήσω. Θέλω να σου πω τα βάσανά μου. Ξέρω ότι είσαι αυστηρός. Ξέρω ότι είσαι εσύ. Αν τα ακούσεις, δεν τα κάνεις αυτά που κάνω εγώ. Αλλά θέλω να στα πω εσένα. Γιατί έρχεσαι να τα πεις σε μένα, τον αυστηρό, ενώ εσύ ζεις μες στην αμαρτωλή ζωή, την κοσμική, τη χαλαρή. Γιατί δεν με μάλωσες. Γι' αυτό έρχομαι. Δεν με μαλώνεις. Και αυτό με συγκινεί. Γι' αυτό στο Χριστό η αμαρτωλή αυτή γυναίκα έκλαψε μπροστά και ο Κύριος είπε ότι τη συγχώρεσα πολλά γιατί αγάπησε πολύ. Μα αγάπησε πολύ. Η καρδιά της διψάει από αγάπη. Διψάει για ζεστασιά, για άφεση, για καλοσύνη, για ασφάλεια, για χάδι θεϊκό. Εσύ βλέπεις μόνο το εξωτερικό. Βλέπεις μια αμαρτωλή και λες πες της τα. Είναι αμαρτωλή να της τα λες, να τη μαλώσεις. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μαλώσει μόνη της τον εαυτό της. Το ζητούμενο είναι να αποκαταστήσει μόνη της τη σχέση της με το Θεό και να έρθει μόνη της και να κλάψει. Καταλαβες, τι ωραίο πράγμα να βγαίνουν δάκρυα χωρίς κανείς να σε μαλώσει, χωρίς κανείς να σε χτυπήσει. Το παιδί σου το βαράς καμιά φορά, έτσι. Του δώσες ένα χαστούκι και το κάνεις και κλαίει. Του φύγαν τα γυαλιά μια φορά ενός παιδιού. Το χτύπησε ο πατέρας του και άρχισε να κλαίει. Δεν πέτυχες τίποτα. Γιατί κλαίει επειδή το πόνεσες. Κλαίει επειδή ήσουν αυστηρός. Αλλά κακός αυστηρός. Με κακό τρόπο αυστηρός. Κλαίει και μετά από λίγο θα στεγνώσουν τα δάκρυά του και ξέρεις τι θα κάνει. Θα αγανακτήσει μαζί σου. Θα νευριάσει μαζί σου. Θα οργιστεί. Θα θυμώσει. Θα του βγάλεις ένα κύμα από μέσα. Έναν ωκεανό που θέλει να εκραγεί και να τα βάλει μαζί σου. Ενώ αν το κοίταζες. Όπως κοίταξε ο Κύριος μας τον Απόστολο Πέτρο και τον έκανε και δάκρυσε. Τον έκανε και έκλαψε πικρά. Ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα. Τι μεθύσει έφερε αυτό το βλέμμα στην ψυχή του Αποστολού Πέτρου. Ένα βλέμμα. Χωρίς πολλά λόγια, τον έκανε να ξυπνήσει από μέσα του και να γίνει αυτό το μάλωμα στον εαυτό του από μέσα προς τα έξω. Εμείς πάμε ανάποδα. Από έξω προς τα μέσα. Δεν γίνεται. Δεν έρχεται η μετάνοια με το ζόρι. Δεν έρχεται η μετάνοια, η αλλαγή του άλλου, η αλλίωση της ψυχής του άλλου με τη δική σου αυστηρή συμπεριφορά. Να λοιπόν το κρασί σου να είναι ανώθευτο. Να είναι ακρεφνές, τέλειο, μεθυστικό όταν εσύ το πίνεις. Στον άλλον μη δίνεις το ίδιο. Στον άλλον άστον ελεύθερο να του πεις απ' όλα έχουμε. Τι αντέχεις παιδί μου, τι μπορείς, πόσο θες. Θυμάμαι αυτό που λέει για την Γερότησα Γαβριλία που λένε διάφορα για διάφορους ανθρώπους και κρίνουμε πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Αλλά για άκου τώρα αυτό, εσύ το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Στο έχει κάνει κάποιος εσένα αυτό που κάνει στη Γερότησα Γαβριλία? Αυτό να μου απαντήσεις μόνο. Πέρα από όλα τα άλλα που κάνουν κριτική σε ανθρώπους ζώντας και κοιμημένους τόσο εύκολα και παίρνουμε μερικές φορές τη θέση του Θεού που ο Θεός δεν έχει κρίνει ακόμα τον κόσμο. Όταν πήγε λέει στην Ιερά Αποστολή, για πόσο διάστημα δεν μίλαγε στους ανθρώπους για τον Χριστό? Ζούσε όμως τον Χριστό. Ήταν μεθυσμένη η ίδια από τον Χριστό. Τον αγαπούσε, αλλά δεν τον επέβαλε.
δεν πίεσε κανένα να ακολουθήσει τον Χριστό. Είχε όλη τη στάβνα της καρδιάς της γεμάτη από αυτό το μυθιστικό κρασί και έπινε και χόρτανε και περπατούσε κάθε μέρα και τι έκανε. Βοηθούσε τους λεπρούς. Τους καθάρισε, τους έπλαινε, τους ακουμπούσε με γυμνά χέρια χωρίς να συχαίνεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς να λέει θα αρρωστήσω, θα κολλήσω, θα πάθω, τίποτα. Και άλλοι τη βλέπανε. Δεν πίεσε κανέναν. Τους άφησε χαλαρά. Αλλά αυτό το χαλαρά δημιουργούσε στην καρδιά τους ζυμώσεις. Ζύμωση, ε. Αυτή η λέξη δεν τη λέμε για το κρασί που βράζει. Να το λοιπόν. Δεν τους έδωσε το κρασί του Χριστού με τη βία, αλλά γίνονταν στην ψυχή του κάθε ανθρώπου ζύμωση, πνευματική. Και μετά από καιρό πήγε και τη ρώτησε ο κόσμος και της λέγανε: Να σου πω, ποιο Θεό πιστεύεις εσύ? Ποιος Θεός εσένα σε έχει κάνει έτσι, τέτοια, να είσαι έτσι όπως είσαι? Δηλαδή, πώς είμαι? Σε βλέπουμε μεθυσμένη από αγάπη. Αγαπάς κάποιον Θεό, σίγουρα, που σε κάνει να μας αγαπάς και μας τόσο ωραία. Και μας πλησιάζεις και θέλουμε. Τι θέλετε, βρε παιδιά? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν σας πίεσα σε κάτι. Δεν σας ζήτησα τίποτα. Δεν απέτησα τίποτα. Το ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός που εσύ αγαπάς, μάλλον είναι ο αληθινός Θεός, ο καλύτερος Θεός. Γιατί είναι Θεός αγάπης, ελευθερίας, αλήθειας, σεβασμού του προσώπου μας. Μας σεβάστηκες. Μας σεβάστηκες. Δεν σεβόμαστε τους άλλους. Δεν σεβόμαστε τους άλλους. Και θέλουμε να επιβάλλουμε αυτό το ανώθευτο κρασί που νομίζουμε ότι εμείς έχουμε, αλλά το θέμα δεν είναι να το έχεις στη στάμνα σου και στο ποτήρι σου. Το θέμα είναι να το πίνεις. Να το πίνεις. Εσύ να το πίνεις. Εσύ να το πίνεις. Πήγαινε εσύ στην εκκλησία και ζήσε τη Θεία Λειτουργία και μην πεις στο παιδί σου να πάει εκκλησία. Μην το πεις. Δεν χρειάζεται να το πεις. Ζήσε εσύ τη Θεία Λειτουργία. Γύρνα σπίτι μεθυσμένος από τον Χριστό και από την αγάπη της προσευχής και από τη λατρεία του Θεού και από την αλλίωση της ψυχής σου. Ζήσε ουράνια βιώματα. Ζήσε εσύ τον Χριστό. Ζήσε τον Χριστό. Όχι εγκεφαλικά. Όχι θεωρητικά. Όχι άκουσα κήρυγμα, διάβασα τη φωνή Κυρίου, έκανα. Όχι. Να ζήσεις μέσα στην καρδιά σου το μεθύσι αυτού του άκρατου ίνου που δίνει ο Χριστός. Ζήσε το άνω σχόμεντα καρδία. Και άμα σε δει το παιδί σου ότι έχεις άνω την καρδιά σου, ότι πετάς αλλού, ότι είσαι αλλού, θα πει μάνα μου, ο πατέρας μου, τι πάθανε, τρελαθήκανε, το χάσανε, τι άνθρωποι είναι αυτοί, πώς είναι έτσι, μεθυσμένοι από τον Χριστό. Και θα υποπτευθεί και μπορεί να μην έρθει αμέσως στην εκκλησία, αλλά θα καταλάβει ότι αυτό που λέμε Χριστός, αυτός ο Χριστός κάνει τέτοιους ανθρώπους, μεθυσμένους από άκρατο ίνο, κατανήξεως, ευλάβειας, αγάπης, ευτυχίας. Το καταλαβαίνεις? Αλλιώς δεν έχουμε καλό τρόπο. Μιλάμε απότομα, καταπιεστικά, ενοχλητικά και διώχνουμε, αποθούμε τους ανθρώπους από κοντά μας. Και διώχνεις το παιδί σου, διώχνεις τον άντρα σου, διώχνεις τη γυναίκα σου με τον τρόπο σου. Ενώ κρατάς πολύ ωραία πράγματα στα χέρια, κρατάς απίστευτο δώρο στο χέρι σου, το κρασί της αλήθειας του Χριστού, δεν ξέρεις να το προσφέρεις. Εγώ δεν ξέρω να κερνάω. Με καφέντες, αυτά τα χύνω, μου πέφτουνε, κουνιέται το αυτό. Δεν είναι, το θέμα δεν είναι να κρατάς κάτι σπουδαίο, είναι να το δίνεις και με ωραίο τρόπο, να το προσφέρεις στην ώρα του, στην αντοχή του άλλου, στο στομάχι που αντέχει ο άλλος, όσο αντέχει. Δεν πας στο παιδί να δώσεις, ας πούμε, να φάει κρέα στο μωρό. Στο μωρό δίνεις κρέμα, σούπα, νεράκι, μετά κάτι πιο στερεό, και μετά του δίνεις κρέμα, το κρέας. Έτσι είναι. Το πώς δίνεις το κρασί του Χριστού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ας είπαν οι αμαρτωλοί ότι θέλουνε. Ο Χριστός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Σκανδαλίστηκαν αυτοί, δεν πειράζει. Τον είπαν ότι είναι χαλαρός, ότι είναι επιοικής, ότι είναι άνετος χωρίς να πρέπει, ότι δεν είναι αυστηρός. Ποιος δεν είναι αυστηρός? Ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας δεν είναι αυστηρός. Ο οποίος όταν ρώτησε ποιος από εσάς έχει να πει για μένα μια αμαρτία, τι αμαρτία έκανα, τι σε εξημονελέγχει με περί αμαρτίας? Και κανένας δεν βρήκε να του πει τίποτα. Δεν ήταν Άγιος. Δεν ήταν τέλειος. Αυτός ο αναμάρτητος όμως αγάπησε τους αμαρτωλούς. Τους πλησίασε. Τους σεβάστηκε. Είδε πέρα από αυτό το αμάρτημα τη δίψα τους που ήθελαν να πιούν, αλλά δεν ήξεραν πού υπάρχει αυτή η πηγή. Και τους είπε: Εγώ είμαι αυτή η πηγή. Εγώ είμαι αυτή η πηγή. Αν θέλετε, σας δίνω. Δεν σας πιέζω. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Θα απαρνηθείς τον εαυτό σου αν θελήσεις. Αν θελήσεις θα το κάνεις. Θα το κάνεις ελεύθερα. Θέλω ελεύθερα να έρθεις κοντά μου.
Θέλω ελεύθερα να με αγαπάς. Θέλω ελεύθερα να μείνεις κοντά μου. Δεν υπάρχει φυλακή στην εκκλησία. Φεύγεις όποια ώρα θέλεις. Δεν σε πιέζω. Και λέει κάποιος, αυτά μου λες και δεν μπορώ να σε αφήσω. Λέμε στον Χριστό. Αυτή είναι η απάντησή μας. Γι' αυτό σε αγαπάω, Χριστέ μου. Μου είπε ένας φίλος μου στο Άγιο Όρος, ένας νοσοκόμος μιας μονής, δακρυσμένος μου το είπε. Έκανα προσευχή μια μέρα στο Θεό Πάτερ και του είπα, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που είσαι έτσι όπως είσαι. Σε ευχαριστώ γιατί έχω εσένα, Θεό μου. Και δεν με κρίνουν οι άνθρωποι και δεν έχεις το μυαλό των ανθρώπων και δεν σκέφτεσαι όπως σκέφτομαι εγώ ο άνθρωπος, στραβά, περίεργα, κολλημένα, αρρωστημένα. Σε ευχαριστώ που έχω τέτοιο Θεό και σκέφτεσαι εσύ διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε έναν διαφορετικό Θεό από αυτόν που νομίζουμε ότι πολλές φορές διακονούμε. Και είναι τραγικό να νομίζεις ότι διακονείς τον αληθινό Θεό, να νομίζεις ότι μιλάς για τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δεν μιλάς για τον αληθινό Θεό της ελευθερίας, της αγάπης, του σεβασμού, της αλήθειας, αλλά μιλάς για ένα Θεό που τον έχεις κάνει στα μέτρα σου, για ένα Θεό της δικής σου εμπάθειας, της δικής σου αυστηρότητας, της δικής σου νοοτροπίας, της δικής σου ιδεολογίας, της δικής σου τοποθέτησης. Εγώ λέει έτσι είμαι, τελείωσε. Και έτσι θα γίνει και το παιδί μου. Να γίνει ό,τι θέλεις. Κάνε το παιδί σου ό,τι θέλεις αφού θέλεις. Αλλά να μην βάζεις μπροστά το όνομα του Θεού. Να λες, παιδί μου, ο πατέρας σου είναι αυτός. Η μάνα σου είναι αυτή. Έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε σχέδια. Έχουμε κανόνες στην οικογένειά μας. Έχουμε αρχές. Τελείωσε. Ο Χριστός μας δεν έχει τέτοιου είδους αρχές. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν έχει αρχές ο Χριστός τέτοιου τύπου. Γιατί εσύ λες, η οικογένειά μας έχει αρχή. Το παιδί το βράδυ να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Τελείωσε. Και λες εσύ. Και ο Χριστός έτσι λέει, σίγουρα. Και εγώ σου λέω ότι δεν λέει έτσι. Και δεν στο λέω εγώ. Το λέει το Ευαγγέλιο, που μας αποδεικνύει ότι ο Κύριος δεν είχε τέτοιου είδους αρχές. Ήταν πολύ άνετος. Εσύ, για παράδειγμα, αν ζούσες στην εποχή του Κυρίου και σε έπαιρνε μια μέρα μαζί του, δεν θα πήγαινες μαζί του. Γιατί κάπου θα του έλεγες ιδιαιτέρως, Κύριε, να σου πω κάτι. Μην πας τώρα σε αυτό το σπίτι, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε αρχές. Και θα σου λέει ο Κύριος, άναρχος Θεός. Καταβέβηκε και εν το σπηλαίο κατόκισε. Έτσι δεν είναι τα κάλαντα τα παραδοσιακά? Ποιες είναι οι αρχές του Θεού? Πού είναι η αρχή του Θεού που ο Θεός όν ήρθε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους? Αυτή η μετοχή Θεός όν, ξέρεις τι είναι? Εναντιωματική μετοχή. Αν και είναι Θεός, που εμείς νομίζουμε ότι δεν θα του τέριαζε να το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε ένα Θεό να κάνει αυτά τα πράγματα. Να σαρκώνεται, να γίνεται άνθρωπος, να περπατά στη γη, να σκονίζεται μέσα στη λάσπη αυτής της γης, να φοράει την φτωχή και φθαρτή ανθρώπινη φύση. Κι όμως, άφησε αυτού του είδους τις αρχές, άφησε αυτού του είδους την αξιοπρέπεια που λέμε εμείς ότι έχουμε και λέει ο Κύριος, όχι. Εγώ δεν έχω αυτή την αξιοπρέπεια. Έχω την αξιοπρέπεια της αγάπης. Έχω την αξιοπρέπεια της δικής μου αρχοντιάς, της δικής μου νοοτροπίας, της δικής μου λογικής. Που έρχεται να χαλάσει τη δική σου ιδεολογική τοποθέτηση μέσα στην Εκκλησία και σου λέει ότι η Εκκλησία πλέον δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα νομίζεις εσύ. Αλλιώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Και θα του λέγεις εσύ, Κύριε, κοίταξε, εγώ θα περιμένω έξω. Δεν μπαίνω σε αυτό το σπίτι. Είναι πολύ αμαρτωλή εκεί μέσα, είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Και θα σου λέει ο Κύριος, κάτσε. Κάτσε εσύ να περιμένεις εδώ. Κάτσε εσύ εδώ. Και θα τον έβλεπε τον Κύριο να βγαίνει στο τέλος παρέα τη νύχτα με όλους αυτούς τους αμαρτωλούς. Δακρυσμένους, μετανιωμένους, χαρούμενους, ελπιδοφόρους, πιστούς, ευτυχισμένους, ερωτευμένους με τον Χριστό. Και θα του λέγεις εσύ, Κύριε, εντάξει, τελείωσες, να πάμε τώρα γιατί είναι η ώρα για ύπνο. Πρέπει να κοιμηθούμε τώρα, πέρασε η ώρα. Και θα σου λέγανε οι άλλοι, όχι, μην πάτε για ύπνο. Εμείς έχουμε αλλάξει τώρα κοντά στον Χριστό. Βρήκε έναν τρόπο και μας προσέγγισε και μεθύσαμε. Αλλάξαμε. Τι μεθύσατε, πάλι ήπιατε, θα λέγεις εσύ, ο καλός, ο αξιοπρεπής, ο καθώς πρέπει. Και θα λέγει, ναι, μεθύσαμε και τώρα πάμε να κάνουμε προσευχή όλη τη νύχτα μαζί του. Θέλουμε να μας πάρει μαζί του, εκεί που κάθεται όλη νύχτα και λέει είναι διανυκτερεύων στην προσευχή, θα πάμε μαζί του. Μα εσύ είσαι αμαρτωλή, εσύ είσαι αμαρτωλός, εσύ ο Ζακχαίος, εσύ είσαι αύριο το πρωί έχεις δουλειά, θα πας να κλέψεις πάλι, τον κόσμο εκμεταλλεύεσαι. Όχι, όχι, δεν θα κάνω τίποτα από όλα αυτά. Ήρθε ο Κύριος, ήρθε κοντά μου. Με προσέγγισε στην κατάντια μου, με αγάπησε, δεν με συχάθηκε, δεν με αηδίασε. Δεν έκατσε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου, μπήκε μέσα,
και έκατσε κοντά μου με τόση απλότητα και τόση ελευθερία που τρόμαξα, που ξαφνιάστηκα. Είδα τα μάτια του ότι δεν με κορόιδευε, ότι με αγαπούσε. Και του λέω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και λέει ο Χριστός μας, ξέρω. Ξέρω ποια είσαι, ξέρω ποιος είσαι, ξέρω τι έχεις κάνει. Ξέρω ότι είχες 5 άντρες πριν από τώρα και παντρεύτηκες και ξαναπαντρεύτηκες και απέτυχες και τώρα είσαι μια γυναίκα που τα ξέρω όλα για σένα. Και πώς μπορείς ναι, άστα αυτά. Εγώ κοιτάω κάποια άλλα πράγματα σε σένα. Και ελπίζω σε κάποια άλλα πράγματα. Και έτσι αλλάζει ο κόσμος. Από ανθρώπους μεθυσμένους, αλλαγμένους, μεταμορφωμένους, που ξέρουν πώς να πλησιάζουν τους άλλους, που ξέρουν να βάζουν νερό στο κρασί τους, τόσο νερό που καμιά φορά να τους δίνεις μόνο νερό, σκέτο νερό. Και ξέρεις τι γίνεται? Το εξής θαύμα, το θαύμα της Κανά, γίνεται πάλι το νερό κρασί στα χείλη των ανθρώπων. Εσύ τους δίνεις νερό και αυτοί μεθάνε. Και λες, πώς γίνεται αυτό? Εγώ μίλησα χαλαρά, εγώ του είπα πράγματα απλά, του είπα να κάνει 1-2 βηματάκια και αυτός αρχίζει και τρέχει. Και ανεβαίνει το βουνό της πνευματικής ζωής και γίνεται χριστιανός και θέλει να κάνει αγώνα και νηστεία και εγκράτεια και να πω, τι κάνεις, εγώ δεν σου είπα τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, επειδή δεν μου είπες, αλλά μου έδειξες, επειδή με έκανες να υποπτευθώ και να μυρίσω το Χριστό, χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας. Χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας. Χαίρε Παναγία μου, μυρίζεις Χριστό. Μυρίζεις Χριστό. Είσαι η ευωδία του Χριστού. Το έχεις σκεφτεί αυτό που λες στους χαιρετισμούς? Δεν τους λες. Χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας. Παναγία μου, ευωδιάζεις και μυρίζεις Χριστό. Όταν αυτό το κάνεις και μυρίσει ο άλλος τον Χριστό, μεθά, μεθά. Χαίρε, λέει αλλού, που κρατάει τον κρατήρα και μας μοιράζει ακριβώς αυτό το νάμα, το κρασί του Χριστού. Και έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι μεταμορφώνονται οι ψυχές των ανθρώπων. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Τι ωραίο πράγμα να είμαστε. Να φαίνεται δίθεν ότι νερώνουμε το κρασί μας, αλλά να μεθάμε τους άλλους. Και θα σας πω και ένα νερωμένο κρασί που έφερε πολύ μεθυστικό αποτέλεσμα. Για μια γυναίκα η οποία βάσει Ευαγγελίου μπορούσε να πάρει διαζύγιο από τον άντρα της. Διότι ο άντρας της ήταν άπιστος απέναντί της, είχαν και παιδιά και την απατούσε. Και δεν ήταν πιστός στην οικογένειά του και στο μυστήριο του γάμου που τέλασαν. Γύριζε από εδώ, γύριζε από εκεί, δούλευε και λοιπόν, η γυναίκα τα καταλάβαινε. Βάσει Ευαγγελίου μπορούσε να πάρει διαζύγιο. Και είπε αυτή, θα βάλω νερό στο κρασί μου. Όχι στο κρασί της αγάπης μου. Στο κρασί της αγάπης μου δεν θα βάλω νερό. Αγαπώ τον άνθρωπό μου, ό,τι και αν μου κάνει, τον αγαπώ. Και ακριβώς επειδή κάνει αυτά που κάνει, τον αγαπώ πιο πολύ γιατί έχει πρόβλημα. Για να τα κάνει αυτά έχει πρόβλημα. Είναι άρρωστη η ψυχή του. Τον αγαπώ. Βάζω νερό στο κρασί μου. Σε ποιο κρασί? Όχι της αγάπης. Θα βάλω νερό στο κρασί των απαιτήσεών μου. Έχω μια απέτηση μέσα μου. Θέλω να δικαιωθώ. Θέλω να πάω στα δικαστήρια να τον κολλήσω στον τοίχο. Να πάρω διατροφή, να χωρίσω, να κάνω. Εκεί είναι ένα κρασί κι αυτό. Άρα είναι κρασί κακής ποιότητος. Θα βάλω νερό στο κρασί. Δεν πειράζει. Θα βάλω νερό στο κρασί του πείσματός μου. Θα βάλω νερό, είπε αυτή η γυναίκα, στο κρασί της ευθυξίας μου. Θύχτηκα, προσβλήθηκα. Μη δω όλη γειτονιά, ρε ζήλη γίναμε, τι θα πούν για μένα? Θα λένε ότι φταίω εγώ, ότι δίνουν τίμιο, ότι δίνουν άξια, ότι δεν τον κράτησα σωστά. Θα λένε, δεν πειράζει, ας λένε. Δεν πειράζει, ας λένε. Εγώ βάζω νερό στο κρασί αυτό. Κάνω τα στραβά μάτια. Γίνομαι τρελή, γίνομαι χαζή, γίνομαι κορόιδο. Γίνομαι κορόιδο. Και τι γίνεται? Αυτό συνέχισε τη ζωή του. Και έφτασε σε τέτοιο σημείο, λέει, αποθράσινσης, που έφερνε στο σπίτι τις φίλες του και η μάνα κουκούλουνε τα πράγματα. Έψαχνε τρόπο να τα καλύψει στα παιδιά. Τα παιδιά την ένοιαζαν. Τα παιδιά τι θα πούνε? Τα παιδιά μην χαλάσουν το μυαλό τους, μην τους χαλάσει ο λογισμός και χαλάσουν η εικόνα για τον πατέρα τους. Δεν βρήκε αφορμή να τους λέει: ήθεσε ο πατέρας σου, να τα κατορθώματά του. Μην του μοιάσετε και όταν μεγαλώσετε, ξέρετε εσείς, να φάει μπουνιές από εσάς. Από εσάς θα φάει τις μπουνιές και το ξύλο όταν διορθωθείτε. Δεν έλεγε τέτοια. Δεν έλεγε τέτοια. Κάλυπτε τον αμαρτωλό. Μπορούσε, σας λέω, βάσει Ευαγγελίου να χωρίσει και θα της λέγανε όλοι καλά έκανες. Εντάξει. Και εγώ θα της έλεγα: έχεις δικαίωμα να χωρίσεις. Μπορείς. Αφού λέει το διαζύγιο επιτρέπεται σε περίπτωση μοιχείας. Επιτρέπεται. Και λέει: δεν πειράζει. Το ότι επιτρέπεται δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται. Αν θέλω, δεν χωρίζω. Ωραία, εγώ βάζω νερό στο κρασί μου. Τον συγχωρώ. Μα είσαι τρελή. Ναι, είμαι τρελή, λέει αυτή. Και δεν τον πήγε στα δικαστήρια. Και ρωτάγανε τα παιδιά: μαμά, ποια είναι αυτή που έρχεται σπίτι μας τώρα τελευταία και τη φέρνει ο μπαμπάς?
Ποια είναι αυτή? Είναι μια γνωστή μου παιδιά, μια... την ήξερα από παλιά. Α, καλά. Εντάξει. Μετά από καιρό άλλη. Ρε μαμά, να σου πω. Και κάποια στιγμή ο μεγάλος της γιος το κατάλαβε και λέει: ρε μαμά, συγγνώμη, μια ή μία, μια ή άλλη. Όλο... Ποια είναι τώρα, αυτή που ήρθε τώρα, ποια είναι? Μη μου πεις πάλι η γνωστή σου. Και λέει: μάνα, έκανε την καρδιά της πέτρα, ε. Και λέει: αυτή είναι μια παλιά συμφοιτητήτρια που είχα στο. Ήταν συμφοιτήτριά μου στη Θεσσαλονίκη, δεν την ξέρετε. Είπε και ψέματα. Που λέγαμε ότι δεν λέμε ψέματα. Ε, αυτή η γυναίκα είπε ψέματα. Ας έρθει ένας πνευματικός να της βάλει επιτίμη να μην κοινωνήσει. Πόσα χρόνια θέλετε, όσα θέλετε. Και κάλυπτε στα παιδάκια την εικόνα του πατέρα. Και τι γίνεται? Υπάρχει ο Θεός. Αυτή η γυναίκα έβαλε νερό στο κρασί της. Αλλά η καρδιά της ήταν μεθυσμένη από αληθινή αγάπη. Και ο Κύριος βλέπει. Και ο Κύριος βλέπει. Και οι αναθυμιάσεις αυτού του κρασιού, του μεθυστικού, φτάσαν στο θρόνο του Κυρίου Σαβάωθ και επιτρέπει ο Κύριος να αρχίζει να... η αντίστροφη μέτρηση. Με την τελευταία γυναίκα που αυτός ο άνθρωπος έκανε τις αμαρτίες του, τρακάρουνε, χτυπάει, παραμορφώνεται, τον παρατάει αυτή η γυναίκα, γιατί τώρα σου λέει: ό,τι ήθελα από αυτόν πήρα, τα χρήματά του τα πήρα, την καλοπέρα στην πήρα, τα κέφια τα πήρα, τώρα αυτός χτύπησε, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από τα ράματα κτλ. Τον παρατήσανε και φύγανε από κοντά του όλες αυτές οι παλιές σχέσεις. Και η μόνη που πήγε σταθερά κοντά του ήταν αυτή η μεθυσμένη, η τρελή, όπως την είπε ο καθένας αυτή η γυναίκα του, και πήγε να τον περιποιηθεί αυτή. Και αυτός ντρεπόταν και της πήρε τα χέρια και τα φύλαγε. Και της λέει: σου έχω κάνει μεγάλη ζημιά. Σε έχω βλάψει πάρα πολύ. Αν έπρεπε να σκοτωθώ, θα ήταν μόνο και μόνο για να δικαιωθείς εσύ. Να βάλει ο Θεός ένα τέλος στη ζωή μου, να με τιμωρήσει. Και του λέει ο Θεός: δεν τιμωρεί, βρε, του λέει. Ο Θεός αγαπάει. Και εσύ λέει: γιατί ήρθες τώρα εδώ πέρα? Τι θες στο νοσοκομείο να με? Ήρθα να σε περιποιηθώ, λέει. Είδες, λέει, οι άλλες, φύγαν όλες. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα αυτά που μου έλεγες και αυτά που δεν μου έλεγες τόσα χρόνια που με έκανες υπομονή. Πώς άντεχες? Πώς περίμενες? Πώς δεν ήσουν αυστηρή και απότομη? Πώς δεν με εξευτέλησες, δεν με πρόδωσες, δεν με διαπόμπευσες να τα πεις όλα στους συγγενείς μου, να με κάνεις ρεζίλη, να ζητήσεις το δίκιο σου, να φέρεις τα αδέρφια μου σπίτι σου, να κάνεις καυγάδες? Πώς όλα αυτά? Πώς? Τέτοια αγάπη, τέτοια επίοικια. Θα με συγχωρέσεις ποτέ? Θέλω να ζήσω, λέει, μαζί σου. Από εδώ και πέρα, παρόλα τα λάθη που έκανα, αν με δέχεσαι φυσικά, και θέλω να μου φέρεις και έναν ιερέα, αυτόν τον ιερέα που πήγαινες εσύ, να εξομολογηθώ, να τα πω όλα. Και ξέρεις, λέει, ποια είναι τα αμαρτήματά μου τα μεγάλα, αυτά που έκανα σε σένα. Και έτσι, όντως, ζήσαν καλά. Παράλυτος βέβαια αυτός έμεινε, αλλά ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Κερδίθηκε η ψυχή του. Θα πει κανείς: άμα είναι έτσι, εντάξει, άμα είναι να πρέπει να γίνεις. Τι να γίνεις? Να γίνεις άγιος πρέπει, ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να μεθύσεις. Πρέπει το κρασί του Χριστού να το πιείς εσύ τόσο πολύ που να σε αντέχει, που να αντέχεις και να μπορείς να βλέπεις γύρω σου να χάνεται ο κόσμος και εσύ να επιμένεις, να αγαπάς, να συγχωράς, να μην μαλώνεις, να σέβεσαι, να περιμένεις, να ζεις το θαύμα. Αυτό είναι το μεγαλείο και η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα τον έρωσε το κρασί της. Περίμενε. Και όμως ο Κύριος την αντάμεψε. Το βλέπεις? Αυτά είναι τα θαύματα της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα θαύματα του Θεού και αυτό το θαύμα θα ζήσεις και εσύ. Αυτά που είπα σήμερα δεν είναι θεωρίες και αυτό το περιστατικό που είπα είναι από τον πατέρα Παΐσιο, ένα αληθινό περιστατικό που το λέει στους λόγους του κάπου. Διαβάστε, δεν θυμάμαι τώρα, στην οικογενειακή ζωή νομίζω το λέει, σε έναν τόμο, οικογενειακή ζωή. Γιατί μου λένε μερικοί: πού τα βρήκες αυτά που λες? Και εσύ τα ξέρεις, απλώς δεν διαβάζεις. Άμα ψάξεις θα τα βρεις. Και άμα διαβάζεις και με. Στάσου λίγο όταν διαβάζεις, σκέψου, εμβάθυνε, καθρεφτήσου και εσύ. Λοιπόν, Βασίλη Χατζηνικολάου, σε ευχαριστούμε που και σήμερα μας έκανες παρέα με την όμορφη μουσική σου. Δώσ' μας το τελευταίο μουσικό άκουσμα και εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε αν θέλετε κάτι στο 41 18 602 και 41 18 640. Εύχομαι το κρασί της καρδιάς σας να είναι πάντοτε ανώθευτο όσον αφορά την αγάπη του Χριστού και πολύ άνετο και πολύ φιλικό και πολύ νερωμένο όσο πρέπει, ανάλογα τη δόση που πρέπει να δώσουμε στον καθένα, και εύχομαι να ζείτε τέτοιου είδους θαύματα κάθε φορά που κι εσείς προσεγγίζετε τους ανθρώπους για να τους δώσετε κάτι από την καρδιά σας, κάτι από την αλήθεια που ζείτε, κάτι από το Χριστό που απολαμβάνετε, που όλα αυτά είναι υπέροχα αλλά θέλουν το δικό τους τρόπο. Και ένας λόγος νομίζω που αγαπάτε αυτή την εκπομπή και πολλές άλλες εκπομπές της Πυριακής Εκκλησίας είναι το ότι δεν
προσπαθούμε με αυστηρότητα να πούμε κάτι. Έχω δει όμως αλλαγές δικές σας, δική σου αλλαγή, πολύ εντυπωσιακή και πολύ θαυμαστή, από πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία, από πρόσωπα που άνοιξαν το σταθμό, όπως και τώρα πολλοί οδηγούν και ανοίγουν το σταθμό τυχαία ή έτσι που κάνουν το ψάξιμο να ακούσουν κάτι και λένε «Μ' αρέσει». Τι σ' αρέσει? Μ' αρέσει, λέει, που δεν απαιτείς. Μ' αρέσει που δεν ζητάς αυστηρά, που δεν μαλώνεις, που δεν κάνεις παρατηρήσεις. Και έρχεται ο άλλος και κάνει μετά μόνος του παρατηρήσεις στον εαυτό του και ζητάει μόνος του να τον βάλεις σε ένα πρόγραμμα και σε έναν αγώνα μόνος του, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να ασκείς βία στον εαυτό σου, παρά να είσαι αυστηρός στον εαυτό σου, αλλά όλη η εμορφιά κρύβεται σε αυτή ακριβώς τη λέξη ελευθερία και σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Και εγώ όντως σας σέβομαι, όπως και όλη η Εκκλησία μας, αυτό είναι το ήθος το εκκλησιαστικό, να σεβόμαστε την κάθε μια ψυχή, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την ώρα του, έχει τη στιγμή του, έχει τον τρόπο του, έχει τα κουμπιά του, όπως λέμε. Και εύχομαι η σημερινή εκπομπή να λειτουργεί και για σένα έτσι. Σήμερα να είναι η ώρα σου για σένα, η σημερινή εκπομπή, να σταθεί αφορμή κάτι να σκεφτείς και να είναι σήμερα η ώρα η καλή για σένα που θα σε κάνει να πάρεις μια όμορφη απόφαση να μεθύσεις κι εσύ λίγο περισσότερο από το κρασί του Χριστού που είναι υπέροχο. Σας το λέω αλήθεια, τόσο υπέροχο που όταν το πιείτε θα δείτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας και πώς θα απολαμβάνετε όλα όσα ο Χριστός χαρίζει στο παρόν, στους δικούς σας, στη δουλειά σας, σε ό,τι κάνετε σε αυτό το βίο. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση, ψάξτε να βρείτε αυτές τις κάνουλες του υπέροχου μεθυστικού κρασιού της Εκκλησίας και να ξεδιψάσετε εις αιώνα αιώνος. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου φίλοι, και εύχομαι να είστε όλοι μεθυσμένοι από αυτή την αγάπη του Χριστού μας. Χαίρετε.